Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μεσημερινό ειδησιογραφικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Εδώ είμαστε όλοι με τη σειρά να σας τους παρουσιάσω. Καλώς ήρθατε, κυρία Δίελα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πράσο και κυρία. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα πιστεύω ότι η είδηση της ημέρας είναι η αποκλειστικότητα, έτσι για να την πω και λιγάκι εσένα. Που δεν σ' ακούω, δεν ξέρω για τα. Τώρα σ' ακούω, εντάξει. Έχω να πω, έχω αποκλειστικό και θα έχει και ο σταθμός αποκλειστικό, που είναι η υποψηφιότητα του κυρίου Βαρβαρίου. Κύριου Βαρβαρίου, τον οποίο συναντήθηκα χθες με αυτόν και τους συνεργάτες του και είδα ότι δεν πρόκειται απλά για μια έτσι εξαγγελία της πλάκας, ας πούμε, αλλά μια εξαγγελία σοβαρή. Ωραία, να πάμε πρώτα στο χορηγό της εκπομπής, να μην μπράβο, το ξεχάσουμε. Ναι, μπράβο, πάμε, γιατί έχουμε κι άλλο μεγάλο νέο. Τι θα χάνω, έχουμε κι άλλο. Μεγάλο. Ωραία. Για θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βρούτση σε λίγο. Βεβαίως. Ωραία, για πάμε, Γεωργία. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι τα Κόντο Σέντερ που βρίσκονται καθημερινά κοντά σας με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, σώματος για άντρες, γυναίκες και παιδιά, αλλά και πολλά προϊόντα καλλυντικών. Μπορείτε να βρεθείτε στο Κόντο Σέντερ των Φυρών καθημερινά και με πάρα πολλές πρωτότυπες ιδέες για δώρα για τους αγαπημένους αυτόν τον καιρό που έχουμε και πολλές γιορτές. Εδώ λοιπόν. Να ξέρετε, πριν πάμε στην πρώτη είδηση που λέει εκείνος για να πω και όχι, εσύ θα μας πεις τώρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Η είδηση είναι μεγάλη που θα σας πω και εγώ τώρα. Να σας πω ότι εδώ σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε εμπλιά. Ξέρετε που να πει εμπλιά. Σαν το λέω βήμα-βήμα δηλαδή. Σήμερα μας φέραν τις καρέκλες. Προχτές μας φέραν τη μοκέτα. Κάθε μέρα κάτι μας έρχεται. Η οποία ως πτώμα περιμένει έξω. Μετά θα μας φέρουν τα μακάρονα. Κοντά είναι και αυτά. Το λέω αυτό γιατί πιθανόν να έχετε καταλάβει ότι έχουμε συνδέουν κάποια λάθη εδώ τεχνικά και που είναι για όλους αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, φυσιολογικό είναι. Ναι, είναι φυσιολογικό, δεν προλαβαίνω. Όταν ξεκινάς να κατασκευάσεις το στούντιο από την αρχή, τεχνικά και. Και μιλούμε για διπλό, τριπλό, τετραπλό στούντιο. Τέσσερα στούντιο ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε. Λοιπόν, να πω εγώ την είδηση. Βέβαια. Ο κύριος Βαρβαρίγος μου ανακοίνωσε χθες ότι μαζί με συνεργάτες του, που βέβαια τα ονόματά τους δεν πρέπει να τα, τουλάχιστον εγώ να τα ανακοινώσω, θα τα ανακοινώσει εκείνος όταν έρθει η ώρα, ότι είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές. Έχει συμπληρώσει αυτό το 60 που έχει πει και ο Δημήτρης, ότι χρειάζεται περίπου 60, είναι Δημήτρη. Ναι, περίπου. Περίπου 60 άτομα για να συμμετέχει, αλλά επειδή υπάρχει δρόμος ακόμα και γιατί ουσιαστικά η δημοτική αυτή παράταξη δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί με όλα αυτά που πρέπει να κάνει, δηλαδή να εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης. Αν και έχει κάνει ήδη, όπως μου είπαν, μία προσφυγή και θα τη συζητήσουμε, πριν ακόμα δηλαδή μπει στα πράγματα έτσι δυναμικά και ζωντανά, έχει κάνει μία προσφυγή. Θα την πούμε αυτή την προσφυγή. Μου είπε λοιπόν ότι ο κ. Βαρβαρίγος, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, θα συμμετέχουμε στις εκλογές 100%, υπάρχουν νέα παιδιά και εκείνο που θέλουμε, από ό,τι κατάλαβα Δημήτρη, είναι να μας στηρίξει ο κόσμος που δεν θέλει κανέναν από τους υπάρχοντες συνδυασμούς, από τις υπάρχουσες δημοτικές παρατάξεις. Δηλαδή στοχεύουν σε αυτούς που. Έχουν ανακτήσει, ας πούμε, και θέλουν και κάτι δεν άλλο. Δεν θέλουν τους παλιούς, θέλουν τους καινούριους. Καινούργια. Είναι η κίνηση πολιτών Σαντορίνης, λοιπόν, θα λέγεται η δημοτική παράταξη, σωστά. Ευζήν, ναι. Μάλιστα πήραν και το όνομα της Μαρίας τη εκπομπή. Καλούμε σαν να κάνουμε μπερδευόμαστε. Μεγάλο Αλεξάνδρου, είναι το ρητό. Ναι, το ρητό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι. Και στο δάσκαλό μου το Ευζήν. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι είναι έτοιμοι, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε μέρα που θα μας καθορίσει ο ίδιος και θα μας την ανακοινώσει σύντομα, για να το ανακοινώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας προς τους ακροατές και τηλεθεατές μας, θα έρθει εδώ ο κύριος Βαρβαρίγος προκειμένου να μιλήσει προς τους πολίτες, προς τους δημότες και να αναγγείλει την λειτουργία επίσημα πια της δημοτικής του παράταξης. Χωρίς να επηρεάσεις και να αποκαλύψεις πηγές σου, θέλω να σε ρωτήσω, μιας και βρέθηκες μαζί του και έχει και υποθέτω και με άλλους που τον απαρτίζουν των πλαισιών, τον κύριο Βαρβαρίγο. Βεβαίως. Ονόματα. Όχι ονόματα, δεν θέλω δεν να αποκαλύψεις πηγές σου, γιατί αυτές είναι πηγές. Πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση επισήμως, δεν μπορούμε να πούμε, ο ίδιος εξέφρασε. Όπως μου είπες. Θέλει ο ίδιος να τα ανακοινώσει. Ναι. Ο ίδιος. Λοιπόν, βλέπεις στα ονόματα, στους πρώτους ανθρώπους που είδες, ότι θα μπορούσε να έχει τύχει αυτός ο συνδυασμός και σε ποιο βαθμό. Κοίταξε, να σου πω την, θα σου κάνω την εκτίμησή μου χωρίς να ξέρω. Σύγχρεμα και είμαι χωρίς ακόμα. Χωρίς να ξέρω τα πρόσωπα, όλα τα πρόσωπα. Πιστεύω ότι ο Κώστας Βαρβαρίγος θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που κάνω. Τώρα. Από τα πρόσωπα που έμαθα ότι απαρτίζουν, όχι όλα, έμαθα κάποια ονόματα που απαρτίζουν τη δημοτική του παράταξη, δεν είναι άνθρωποι άψηφοι,
Δεν είναι δηλαδή, είναι, κάποιοι από αυτούς είναι ψηφοσυλλέκτες. Υπάρχει άνθρωπος από το εμπορίο, γόνος μιας πολύ μεγάλης οικογένειας Μποριανών, που πιστεύω ότι θα έχει ψήφους αρκετούς. Στα Φυρά, επίσης, υπάρχουν κάποιοι Φυριανοί, οι οποίοι έχουν και κάποια δεοντολογία που λέει ότι δεν πρέπει να φεύγουν οι δημόσιες επιχειρήσεις από τα Φυρά, ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι εδώ. Υπάρχει μια τέτοια ομάδα που συγκροτείται σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνω. Και μάλιστα η πρώτη προσφυγή που έγινε από τη Δημοτική Παράταξη του κ. Βαρβαρίγου αφορά την μίσθωση του νέου κτηρίου που, που ήταν παλιά εκεί στο Βεσνάδικο που θα πάει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έκαναν ένσταση διότι θεωρούν ότι είναι εκτός πρωτεύουσας. Και ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να βρίσκεται στην πρωτεύουσα και οι υπηρεσίες να βρίσκονται στην πρωτεύουσα όπως λέει και ο νόμος περί αυτοδιοίκησης. Καλά. Και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει στην πρωτεύουσα, τυπικά. Τυπικά δεν είναι. Δεν είναι, είναι ανοίξει τον καρτεράδο. Παναγιώτη, δεύτερο ερώτημα, έτσι μιας και είχε στην επαφή με αυτόν τον συνδυασμό. Χωροταξικά. Διότι πολιτικά, παίζεται αυτό το χωροταξικά. Όχι χωροταξικά, εννοώ γεωγραφικά. Ναι. Χωροταξικά. Πού θα εστίαζες εσύ ότι θα είχε την Έδρα. Μεγαλύτερη απήχηση. Στα Φυρά. Στο Μεγαλοχώρι υποθέτω ότι... Στο Μεγαλοχώρι, στα Φυρά. Του Μεγαλοχωριού θα έχει μια απήχηση. Ναι, έχει, ναι. Στο Μεγαλοχώρι, στα Φυρά. Ναι. Πιστεύω ότι είναι τα κυριότερα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυθαίρετες αυτές τις εκτιμήσεις που κάνω, γιατί δεν ξέρω. Όχι, αυθαίρετες είναι έτσι κι αλλιώς και αυτό. Δεν ξέρω και τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, αν ήξερα τα πρόσωπα όλα, θα σου έλεγα ότι και σε άλλα χωριά. Αλλά επειδή εγώ δεν συναντήθηκα μόνος. Ναι. Δημιουργείς πέρα ερωτήματα πάνω, γιατί μίλησες για κάποιον από το εμπορίο. Αναρωτείται ο κόσμος ποιο είναι το εμπορίο. Δεν μπορούμε. Είναι ένα. Λίγη υπομονή να κάνουμε και είναι ένα. Θυμάμαι ότι είναι και πολύ καλό παιδί, το γνωρίζω και προσωπικά. Μεγάλη οικογένεια από το εμπορίο. Δεν μπορώ να πω ονόματα όπως καταλαβαίνετε και δεν, αυτά τα κρατάμε. Σύντομα ούτως ή άλλως ο κ. Βαρβαρίγος δεν θα τα ανακοινώσει όλα. Δεν θα πιστεύω ότι θα ανακοινώσει ονόματα. Α, θα ανακοινώσει ονόματα στην πρώτη. Αλλά όταν σε εμπιστεύονται για κάτι και σε καλούν και σου αναλύουν κάποια πράγματα και σου λένε εσύ πρέπει να κρατήσεις αυτό που λέμε δημοσιογραφικό απόρριτο, να μην το πω έτσι, να το πω ρε παιδί μου. Ναι, μην αποκαλύψεις την εμπιστοσύνη. Όμως μια και θέτηση στο θέμα της χωροθέτησης έτσι, του συνδυασμού, πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι η κυρία δύναμη της είναι τα πόλη των Φυρών. Γιατί εκεί εστιάζω δηλαδή. Έχω την εκτίμηση, Παναγιώτη, ότι τις επόμενες εκλογές, μιας και τα δεδομένα στα Φυρά, λίγος πολύ κάθε φορά φαίνονται ίδια και γίνεται μάχη, στο εμπορίο φαίνεται ότι θα έχει το προβάδισμα ο σημερινός δήμαρχος, αν και εκεί θα δοθεί μάχη. Στο Γλυκοπής κρίνω και δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου ότι οι επόμενες εκλογές θα κριθούν από δύο χωριά κυρίως. Βγάζω έξω το τρίτο χωριό, τη Μεσαριά, όπου είναι για μένα πάντα όγνωστο στο σκι. Δεν ξέρω πώς πάει η Μεσαριά. Είναι και το τρίτο μεγάλο χωριό. Πιστεύω ότι είναι η Ία και το Καμάρι που θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Γιατί αυτά τα δύο χωριά είναι που είχαν και τα σοβαρότερα ζητήματα. Ακριβώς, πολύ σωστά. Εγώ συμφωνώ μαζί σου εν μέρη. Πιστεύω ότι άλλο ένα. Πιστεύω, εγώ τι κάνω αυτό το διάστημα. Προσπαθώ να δω τι γίνεται, να χωροθετήσω τις δυνάμεις των υποψηφίων. Και νομίζω ότι με τον πρόεδρο του κάθε χωριού, τον εκλεγμένο πρόεδρο αλλά και το τοπικό συμβούλιο, βλέπεις τι έχει αλλάξει. Ας πούμε στο Βουρβούλο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ξέρουμε ότι εκεί ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο στηρίζουν τον Νίκο τον Ζώζο και θα είναι σίγουρα μαζί του. Είπα ένα χωριό, όπως και ο Κόλλιας στον Υποριό, που στηρίζει από ό,τι ξέρουμε τον Δήμαρχο. Εκεί λοιπόν προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν μετακινήσεις. Δηλαδή, σε κάποια χωριά υπάρχουν μετακινήσεις και από εδώ και από εκεί. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε ακόμα δει τι θα γίνει και με τον Μανώλη τον Ορφανό. Δηλαδή, ο Μανώλης Ορφανός, από ό,τι ξέρω, στοχεύει σε κάποια χωριά να τα, κάνει, να τα χρησιμοποιήσει ως βάση. Έτσι. Είπες για το Δήμαρχο, το έχει το εμπόριο. Πολύ σωστά. Ο Νίκος Ζόζος πιστεύω ότι έχει και στο εμπόριο κάποιο κόσμο, αλλά η δύναμή του κυρίως είναι στην κεντρική Σαντορίνη. Καμάρι, Ία, Καρτεράδος, όχι. Πιστεύω ότι ο Καρτεράδος εκεί τον κρατά δεμένο λίγο ο κύριος Ζώζος. Φυρά, πρόσεχε, βάζω τα Φυρά. Όχι, στον πύργο, εντάξει, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Γιατί εκεί είναι ο Νίκος Ζώζος, είναι απόλυτα κυρία. Ναι, επειδή έλεγε τον κύριο Ζώζο, είπα πύργος. Ναι. Φυρά και πύργο. Φυρά, Καμάρι και Ία, αυτά τα τρία χωριά, κατά την άποψή μου,
θα κρίνουν τις εκλογές. Καλά, τα φυρά είπαμε, γίνεται μάχης από όλους τους υποψηφίους και τα φυρά, για να, εγώ τουλάχιστον δεν τα υπολογίζω σε αυτή τη μάχη. Δηλαδή μπορεί να είναι η διαφορά στα φυρά να είναι που θα έχει κάποια μεγάλη σημασία, αλλά επειδή όλοι θα πάρουν από τα φυρά. Έτσι. Αυτό δηλαδή. Όλοι θα πάρουν από τα φυρά. Και ξαναλέω, είναι και το ερωτηματικό για μένα πάντα σε όλες τις εκλογές, είναι το ερωτηματικό της Μεσαριάς. Η Μεσαριά δηλαδή που θα κινηθεί, Μεσαριά Βόφωνας, ας πούμε, Μεσαριά κυρίως που θα κινηθεί. Αλλά βλέπω. Εντάξει, με στη Μεσαριά, με συγχωρείς που διακόπτω, είναι και ο κύριος Καμπουράκης. Έτσι, ο, με τον κύριο Μαρτίδη. Ο κύριος Μαρτίδης που έχουν ισχυρή. Ο νομικός, ο Γιώργος, τον λέμε Μπουάνια Παραγωγός. Δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσουν οι άλλοι στη Μεσαριά βέβαια. Δηλαδή, ποιον θα έχει υποψήφιο ο κύριος Δήμαρχος. Τους προηγούμενες δεν είχε πάει καλά στη Μεσαριά. Και είπαμε και ένα ερωτηματικό ακόμα είναι τι θα πράξουν τα στελέχη που πλαισίωσαν τον Άγγελο Ρούσο. Έτσι, ναι. Ποια κατεύθυνση θα πάρουν. Θα πάρουν σε κάποια από τα άλλα ψηφοδέλτια, θα αποσυρθούν οριστικά, αλλά και να αποσυρθούν οριστικά σημαίνει ότι κάπου θα πάνε αυτοί που τους ψήφιζαν. Πάντως ο αντιδήμαρχος, ο επιτυχημένος κατά την άποψή μου δήμαρχος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, γιατί είχε να αντιμετωπίσει ένα βουνό με προβλήματα, έχει από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω θέσει κάποιους όρους για να συμμετέχει στο συνδυασμό του κυρίου δήμαρχου. Να. Βέβαια, με δεδομένο ότι δεν θα κατέβει ο κύριος Άγγελος Ρούσος, όπως και ο Γιάννης Ογρατσίας, ο οποίος έχει εξαφανιστεί βέβαια. Αλλά ξέρουμε ότι έχει μια αρκετά μεγάλη ομάδα πίσω του. Πολύ μεγάλη δυναμική και μάλιστα, μιας και θα μιλήσουμε σε λίγο και για το αεροδρόμιο της ανάφης, το πεδίο προσγείωσης, ήταν η ιδέα του Γιάννη του Γρατσία. Ναι. Λοιπόν, μια και μιλήσει για τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και καθαριότητα. Έχεις καμιά είδηση εσύ πιο καλή. Καυτή, για πες μας. Καυτή. Ότι υπάρχει, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, υπάρχει ενδιαφέρον στο διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων Σαντορίνη. Είναι μεγάλες εταιρείες, κολοσσοί για την Ελλάδα, Άδαξ, Τέρνα, Μυτιλινέως. Όχι εσύ, ο άλλος που έχει λιγότερα λεφτά από σένα. Λοιπόν, είναι δηλαδή πολύ μεγάλες εταιρείες. Τώρα, το κόστος αυτού του έργου, θα το αναλάβουν αυτό το έργο σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο ενδιάμεσης διαχείρισης, οριστικής διαχείρισης κτλ. Θα φτάσει σε πρώτη φάση, πρώτα απ' όλα θα είναι 27 τα χρόνια της διαχείρισης. Αυτό αναφέρει ο διαγωνισμός. Προφανώς θα αλλάξει χώρο. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί αφού θα κάνουν αυτή τη μελέτη, προφανώς της μελέτης θα προηγηθεί η επιλογή του χώρου. Η χωροθέτηση δηλαδή των απορριμμάτων. Υποθέτω ότι αυτό είναι το σημαντικό για κάποιους. Το άλλο σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, και είναι έγκυρο το δημοσίευμα γιατί προέρχεται από οικονομικούς κύκλους και από επίσημες δημοσιεύσεις, μιας και έγινε ο διαγωνισμός, με τους μεγάλους να μπαίνουν στο παιχνίδι της Σαντορίνης. Και γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι της Σαντορίνης? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 42 έως 52 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο ποσό, δεκάδες εκατομμύρια. Τώρα, σε τι θα μας επηρεάσει εμάς? Αν δηλαδή το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων θα επιβαρύνει τα τέλη. Θα απομισθούμε περισσότερα δημοτικά τέλη. Φυσικά. Φυσικά, γιατί ήδη ο ΦΟΤΣ, ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Νοτίου Αιγαίου, έχει εγκρίνει αύξηση τελών 21%. Είχαμε και μια αύξηση τελών πριν 41% εδώ στη Σαντορίνη. Εγώ βλέπω να διπλασιάζονται τα τέλη. Εντάξει. Ένα τέλος όμως αυτό το πρόβλημα στον απορριμμάτων. Στη διαχείρισή τους τουλάχιστον, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Και θα είναι όλη αυτή η ιστορία, η διάρκεια δηλαδή της αξιοποίησης είναι SDIT λεγόμενη, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα είναι 27 έτη, 27 χρόνια δηλαδή, από τη στιγμή που θα αρχίσει η ενδιάμεση λύση και μετά θα πάμε στην οριστική λύση που θα περιλαμβάνει και ανακύκλωση, θα περιλαμβάνει και θερμική επεξεργασία και ίσως και ανάκτηση ενέργειας και βέβαια θα υπάρχει ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων, δηλαδή τα απενεργοποιημένα υπολείμματα που βέβαια δεν πρόκειται να είναι ηχοματερή όπως τώρα, θα είναι κάποια υπολείμματα τα οποία δεν μπορούν ούτε να ανακυκλωθούν ούτε να καούν. Οπότε αυτά τα υπολείμματα θα είναι αυτά που θα θάβονται στο χώρο υγειονομικής ταφής. Πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό και το ακόμα πιο σημαντικό είναι
ότι τόσο μεγάλες εταιρείες όπως αυτές που σας ανέφερα, ίσως είναι και μία-δύο ακόμα, πάντως τέσσερις είναι οι συμπράξεις και οι συμπράττουν και οι εταιρείες, τόσο μεγάλες εταιρείες και για τόσο μεγάλο ύψους έργο, καταλαβαίνετε ότι αν τελικώς ανατεθεί το έργο, θα φροντίσουν να το τρέξουν. Δεν πιστεύω ότι ο Άβακας, η Τέρνα, ο Μυτιλινέος, νομίζω τα ελληνικά πετρέλαια ή η Motor Oil, τέλος πάντων, κάποια από αυτές τις εταιρείες θα πάρουν ένα έργο και θα το αφήσουν να πηγαίνει. Με αργούς ρυθμούς, ναι. Θα θέλουν να κάνουν γρήγορα την επένδυση και γρήγορα να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αλλά ξαναλέω, το μέγα ερωτηματικό είναι πόσο θα πληρώσουν αυτή την ιστορία. Γιατί τα 42-42 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, αυτά θα βρεθούν από τα κονδύλια τους. Δημήτρη, αυτές οι εταιρείες προανέφερες έχουν δραστηριότητα τέτοια αλλού, δηλαδή. Πιθανόν έχουν. Προφανώς, κοίταξε να δεις. Επειδή, ξαναλέω, η θερμική επεξεργασία μπορεί να συνοδεύεται και από ανάκτηση ενέργειας. Αλλά αυτές οι εταιρείες έχουν ένα γενικότερο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Ο Άβακας, ας πούμε, να θυμίσω ότι ασχολείται με τα κατασκευαστικά, ασχολείται και με το βιοκλιματικό στέγαστρο του ακροτηρίου, ασχολείται με περιβαλλοντικά έργα, ασχολείται με πάρα πολλά. Η Τέρνα είναι επίσης μια κατασκευαστική εταιρεία και κάνουν συμπράξεις αυτοί μεταξύ τους. Με τις ανακυκλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή το σκουπίδι είναι χρυσάφι, έτσι, το σκουπίδι είναι χρυσάφι, να το και ξέρετε. Και αυτοί, αν έχουν την μια εμπειρία πραγματικά, μπορεί να βοηθήσει όλη αυτή η ιστορία. Εγώ είπα και πριν. Εσύ τι είπες, γιατί δεν άκουσα. Ότι, είπες ότι θα βοηθήσει αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει. Φυσικά, γιατί πρόσεξε. Μιλάμε για 42 έως 52 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, είναι ένα τεράστιο έργο. Μεγάλες εταιρείες, που σημαίνει ότι μια μεγάλη εταιρεία πρόθυμη να κάνει αυτή τη σύμπραξη, δεν θα αφήσει το έργο έτσι να πελαγοδρομεί χρόνια. Θα μπει κατευθείαν μέσα, μόνο που θα πάρει. Θα θέλει να εισπράττει κιόλα. Θα μπει κατευθείαν μέσα και θα πει: ξεκινάμε. Είναι επαγγελματίες. Το αγκάθι είναι, γιατί θα αναλάβει και τη μελέτη. Έτσι, και την να είναι μελέτη κατασκευή, ναι. Το αγκάθι θα είναι, βέβαια, όπως κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα, η χωροθέτηση. Έτσι, η χωροθέτηση η οποία. Εδώ πρέπει να πούμε, να πω κάτι σε σχέση με τη χωροθέτηση, ότι ένα από τα θέματα που φαίνεται να χωρίζει τις απόψεις των δημοτικών παρατάξεων, χωρίς να ξέρω τη θέση του Μανώλη του Ορφανού ακόμα, δεν την ξέρουμε, θα τη μάθουμε, και της Μαρίας Αργυρού, αναφέρομαι στο Δήμαρχο και στον κύριο Ζόζο, είναι ότι ο κύριο Ζόζος παραμένει στη θέση του να πάνε στο ορυχείο του Μεταξά και να θεωρεί ότι είναι καλύτερος ο χώρος εκεί. Δεν υπάρχει διαφορετική άποψη στο θέμα του τρόπου διαχείρισης, γιατί πια έχει μπει το νερό στα μπλάκια. Ενώ ο Δήμαρχος μας έχει πει την άποψή του, επιμένει να γίνει εδώ κοντά, δίπλα δηλαδή, να γίνει η αποκατάσταση και πιο εκεί να γίνει. Αυτή θα είναι και η μεγάλη διαφορά που πιστεύω θα κρίνει μέρος των εκλογών. Δηλαδή κάποιοι σίγουρα, θα ψηφίσουν με βάση αυτό. Ένα μεγάλο ποσοστό. Ακούστε, συμφωνούν για το λιμάνι. Έτσι. Συμφωνούν για το χωροταξικό. Μαρίνα. Συζητούν, ναι, συμφωνούν στα περισσότερα. Εκείνο που μένει, δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται στο θέμα της κρουαζιέρας, αν υπάρχει κάποια διαφορά ή σε κάποια τουριστικά θέματα, αλλά εκείνο το θέμα που διαφωνούν καθαρά είναι η χωροθέτηση, αυτό ακριβώς που είπε Δημήτρη, η χωροθέτηση της νέας έδρας διαχείρισης των απορριμμάτων. Όταν λέμε χωματερή, γιατί δεν θα είναι χωματερή. Δεν θα είναι χωματερή, προφανώς και δεν θα είναι χωματερή. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητες περιοχές, έτσι, και οι δύο περιοχές που προκρίνουν. Οι δύο, ας το πούμε, αντίπαλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι μεγάλοι αντίπαλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι περιοχές και αυτές. Και οι δύο βρίσκονται σε περιοχές καλδέρας, έτσι, δεν είναι. Ναι, με τη διαφορά ότι η μία είναι λίγο απομακρυσμένη και μέσα βαθιά, δεν είναι δηλαδή μπροστά στην καλδέρα, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το έργο, αν το αναλάβουν, ξαναλέω, μία από τις τέσσερις, όποια και να το αναλάβει, είναι σίγουρο ότι θα το τρέξει. Και θα είναι και θα υπάρχει αποτέλεσμα, ναι. Και θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και αυτή που θα κάνει τη μελέτη θα βρει και την περιοχή. Θα τις υποδείξουν κάποιες περιοχές, υποθέτω. Αλλά νομίζω ότι μάλλον και αυτοί θα έχουν καταλήξει από την αρχή για να κάνουν τη μελέτη ποια θα είναι η περιοχή. Πάντως, σίγουρα αυτή η περιοχή δεν είναι τώρα η κατάλληλη. Κοντά στα ξενοδοχεία, θέλω να πω. Πού θυμάστε και το καλοκαίρι τι περάσαμε με τη δυσοσμία. Τατιάνα, είναι άλλος ο τρόπος διαχείρισης. Ναι, έτσι, στο εξωτερικό, ακόμα και μέσα στις μεγάλες πόλεις, ακόμα και μέσα στις μεγάλες πόλεις, βρίσκονται
τα εργοστάσια αυτά διαχείρισης και θερμικής απεξεργασίας και ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Δεν είναι. Εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να γίνεται ένα έργο και μετά να εγκαταλείπεται, έτσι. Όπως είχε γίνει στην Κρήτη που είχαν πήξει τα σκουπίδια και βρέθηκε η λύση μεγάλη, δεματοποίηση, στον Κουρουπιτό. Και ο Κουρουπιτός έγινε κόλαση. Γιατί? Γιατί στην αρχή πήγε καλά, μετά τα άφησαν εκεί πέρα, σκίστηκαν οι μεμβράνες, μπήκαν τα ποντίκια και έγινε κόλαση ο Κουρουπιτός. Αυτό είναι που κάνει πολύ κόσμο να δυσπιστεί απέναντι στις όποιες χωροθετήσεις. Λοιπόν, σας διακόπτω όλους, γιατί έχουμε στη γραμμή μας, είχαμε προγραμματίσει, όπως σας είχα πει, να μιλήσουμε με τον βουλευτή Κυκλάδο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, με τον κύριο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, έβαλε το χεράκι του και μάλιστα το έβαλε δυνατά για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα του αεροδρομίου της Ανάφης. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Κύριε Μετυλινέο, καλό μεσημέρι σε εσάς, στην όμορφη παρέα, στην κυρία Σαββίδη, στον Πράσο, τον Δημήτρη, τον Φίλο, την κυρία Διέλα, σε όλους τους πατριώτες μου, σε όλες τις Κυκλάδες που σας ακούνε. Και μας ακούνε. Και μας βλέπουν, μάλλον. Μας βλέπουν και μας ακούνε. Θα μας πείτε, κύριε Υπουργέ, πώς προχώρησε αυτή η ιστορία με το αεροδρόμιο στην Ανάφη, γιατί το ακούμε αλλά δεν το πιστεύουμε. Έχουν δίκιο και ο κόσμος της Ανάφης, γιατί πρόκειται για ένα ιστορική σημαντικό έργο, το οποίο, όπως είπα και στο δελτίο τύπου που εξέδωσα χθες, θα απογειώσει πραγματικά την Ανάφη, το αεροδρόμιο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υλοποίησης, και η Ανάφη περνάει σε μια νέα εποχή, ουσιαστικά γυρίζει σελίδα. Άκουσα με προσοχή και ευχαριστώ πάρα πολύ την εισαγωγή σας για τη δική μου συμβολή, που πράγματι υπήρξε, αλλά πρέπει να πω, γιατί αυτό είναι που έχει αξία μεγαλύτερη, ότι η μεγαλύτερη συμβολή είναι το ίδιο του Δημάρχου, του Ρούστου Ιάκωβου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα όλο αυτό το διάστημα, αλλά και της κυβέρνησης διαμέσου του Υπουργού, του φίλου μου, του Νίκου του Παναγιωτόπουλου, ο οποίος αδιάκοπα 3 χρόνια συνέχιζε ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και τώρα μπήκε η τελευταία κρίσιμη υπογραφή για την υλοποίηση των τελευταίων εκκρεμών θεμάτων που αφορούν τον αεροδιάδρομο και τις πλάγιες κατασκευές, έτσι ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3 μήνες υπολογίζει το Υπουργείο Άμυνας, που θα έχει και την επίβλεψη, θα έχει ολοκληρωθεί ο αεροδιάδρομος. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου? Πιστεύετε ότι έχουμε 2-3 μήνες. Τόσο γρήγορα υπολογίζετε ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Το χρονοδιάγραμμα το οποίο ανέφερα πριν είναι το πρώτο σκέλος λίγο πριν το τέλος, που αφορά την επίβλεψη του Γενικού Επιτελείου του Στρατού, δηλαδή του Υπουργείου Αμήνης, που με ένα ειδικό συνεργείο, το οποίο, όπως υπάρχει και στη συμφωνία, στην προγραμματική σύμφωνηση που υπεγράφει μεταξύ Δήμου, Ανάφης και Υπουργείου Αμήνης, θα ξεκινήσει άμεσα. Mm-hmm. Ας κρατήσουμε και λίγο, επειδή μιλάνε για 2 μήνες, εγώ θα μιλήσω για 3 μήνες. Ναι. Πάντα να βάζουμε και μία χρονοκαθυστέρηση ενός μήνα, και στη συνέχεια είναι η κάλυψη με ασφαλτόστρωση του αεροδιαδρόμου. Εκτιμώ λοιπόν ότι το αεροδρόμιο θα καταστεί λειτουργικό, δηλαδή θα έχουμε πτήσεις μέσα στο 2023. Αυτό είναι πέντε, λοιπόν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο λέμε σε ένα χρονοδιάγραμμα πολύ μακρύ, με ασάφεια και χωρίς διευκρίνηση. Μιλάμε με ακρίβεια, το χρονοδιάγραμμα θα είναι μέχρι τέλος 2023 για να καταστεί λειτουργικό και μάλιστα πολύ σύντομο. Τώρα δεν ξέρω σε τι θα χρησιμεύσει αυτό το αεροδρόμιο πέρα από το δικό μας το αεροσκάφος που σίγουρα θα προσγειώνεται. Μέχρι 40 επιβάτες αεροσκάφη μπορεί να προβλέπεται να... Τώρα θα έχει όμως και πύργο ελέγχου και όλα αυτά. Θα καθοδηγείται και από τη Σαντορίνη. Το δικό μας πυργό. Το δικό μας πυργό, λέει. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία που σας έχουμε στη γραμμή, έχετε κάτι να ανακοινώσετε ακόμα για τα νησιά μας? Γιατί αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν τώρα το χειμώνα. Έχετε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, βέβαια, σε κάποια νησιά? Πού πιστεύετε ότι θα εστιαστεί το ενδιαφέρον μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα εδώ στις Κυκλάδες? Ναι, να σας πω, αλλά να ολοκληρώσω το θέμα λίγο σε μια ερώτηση που στη συζήτηση κάνατε μεταξύ σας. Κοιτάξτε, κύριε Μητυλινέο, και στους αγαπητούς συναδέλφους σας, φίλους που ανέφερα και πριν, και φίλες, το θέμα της Ανάφης και η κατασκευή του αεροδρομίου είναι υψίστης σημασία ζήτημα για τους Αναφιώτες και την Ανάφη. Η εκτίμησή μου είναι ότι μετά την κατασκευή του αεροδρομίου η Ανάφη πραγματικά θα περάσει σε μια νέα εποχή, γιατί όλα θα αλλάξουν. Η κοινωνική και η οικονομική ζωή του τόπου. Αν φανταστούμε ότι σήμερα κάποιος βρίσκεται και αισθάνεται αποκλεισμένος στην Ανάφη, γιατί έτσι αισθάνεται, δυστυχώς η Ανάφη δεν προχώρησε όπως τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, που τα θέματα της ακτοπλοίας έχουν λυθεί σε ένα
Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα καράβια διαδέχονται το ένα το άλλο το καλοκαίρι, δυτικές Κυκλάδες, ανατολικές, βόρειες. Δεν υπάρχει πουθενά πλέον πρόβλημα με την διασύνδεση την εκτοπλοϊκή. Και άλλα αεροπλάνα, και άλλα νησιά όπως η Σαντορίνη έχει το προνόμιο και του αεροπλάνου. Η ανάφη είχε μείνει πίσω. Είχε μείνει πίσω και δικαιολογείται μέσα από τη λογική ότι δεν ήταν ποτέ ένα προσεδοφόρο, μια προσεδοφόρα γραμμή για τον οποιοδήποτε ιδιώτη ακτοπλό, αλλά ήταν πάντα με τη χρηματοδότηση του κράτους. Τώρα αυτή η γραμμή θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Θα αισθάνονται ασφάλεια οι αναφιώτες, θα αισθάνονται την ασφάλεια του αεροπλάνου, την ταχύτητα επικοινωνίας με την Αθήνα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική αλλαγή συντελείται σε αυτό το νησί, το οποίο μέχρι τώρα είχε την αίσθηση της απομόνωσης. Πιστεύω ότι αυτό θα το καταλάβουν αμέσως οι αναφιώτες, οι οποίοι ήδη δέχτηκαν με μεγάλη χαρά την θεσμική ανακοίνωση. Είδαν τα δελτία τύπου και του Υπουργείου Αμήνης και το δικό μου και του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, και αισθάνονται όλοι πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη τη συγκεκριμένη. Βάζω εδώ μία τελεία και εύχομαι την ημέρα που θα γίνει κοπή και η κορδέλα των εγγενείων να είμαστε όλοι εκεί μέσα στο 2023 να χαρούμε τη μεγάλη αυτή στιγμή για την ανάφη και τους αναφιώτες. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, ρωτά ο κόσμος, κύριε Βρούτση. Αυτό αφορά... Δύσκολα πράγματα, πολύ. Όσο αφορά το υπόλοιπο ζήτημα το οποίο αναφέρεστε, κύριε Μητυλινέο, για την οικονομική κατάσταση και την κρίση η οποία διαπερνά, όχι τις Κυκλάδες μόνο, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα, να επαναλάβω κάτι το οποίο είναι γνωστό, κανείς δεν περίμενε, να διαδεχθεί αμέσως μετά την περίοδο των μνημονίων μια κατάσταση που είχε να κάνει με την πανδημία. Είδατε όμως ότι η κυβέρνηση τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, στήριξε τις επιχειρήσεις, στήριξε τους εργαζόμενους, στήριξε συνολικά την οικονομία και τα νοικοκυριά, αλλά και πάλι βλέπετε ότι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, ένα βέβαιο μέλλον, και μπήκαμε σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Και όλα αυτά έφεραν τα επακόλουθα του πληθωρισμού, τα οποία τα βιώνουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, θα έλεγα, χωρίς αυτό να υποτιμάει το γεγονός του προβλήματος και του μεγέθους του προβλήματος, ότι στα νησιά μας η κατάσταση σχετικά είναι καλύτερη συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό το δίνει το δικαίωμα να το λέω ότι το βιωτικό επίπεδο και η οικονομική κατάσταση στα νησιά έχει ανέβει πάρα πολύ συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα λόγω του τουρισμού. Φέτος ο τουρισμός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Φτάσαμε στο σημείο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να λέμε ανεργία μηδέν. Και μάλιστα έχουμε περάσει και αντίθετα. Δεν βρίσκουμε ανθρώπινο δυναμικό να εργαστεί πλέον στις Κυκλάδες. Με μισθούς οι οποίοι θα έλεγα είναι ικανοποιητικοί πάντα, όσο μπορείς να πεις κάποιο μισθό ικανοποιητικό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ότι και στη Σαντορίνη πετύχαμε κάτι ασύλληπτο. Εφαρμόστηκε ο νόμος Βρούτσης του Σεπτεμβρίου του 2019. Δηλαδή με την τοπική κλαδική, με τον Νίκο τον νομικό, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος πραγματικά υπερέβαλε τον εαυτό και έφερε την πρώτη τοπική συμφωνία σε ολόκληρη την Ελλάδα που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού αλλά και της νομιμότητας στις αμοιβές, αλλά και το πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Έχουν γίνει δηλαδή, κύριε Μητυλινέο, αρκετά βήματα. Δεν διεκδικούμε το τέλειο, διεκδικούμε το καλύτερο. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε όλα τα επίπεδα της κρίσης με θετικό πρόσημο. Ωραία. Όταν σας έχουμε κοντά θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα, επειδή ξέρω ότι είστε και απασχολημένος. Να πούμε για το νοσοκομείο, να πούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί ο κόσμος εδώ αρχίζει και είναι δυσαρεστημένος με τη λειτουργία του. Να πούμε και για κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν, κύριε Βρούτση, την καθημερινότητα. Πότε με το καλό να σας περιμένουμε, κύριε Βρούτση, στις Ανταλήνες. Πότε θα περάσετε από εδώ να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκομαι στην Πάρο. Ήμουνα στη Σέριφο. Ναι, σας βλέπουμε εκεί. Δεν αφήνετε νησί για νησί. Σας παρακολουθούμε. Το κάνω πάντα. Απλά θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να το επαναλάβω με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης. Ότι στις Κυκλάδες συντελείται αυτό το διάστημα, συνολικά για τις Κυκλάδες, ένα τεράστιο γεγονός το οποίο το θεωρώ ισότιμο σε αξία και επίδραση πάνω στα νησιά, ισότιμο με αυτό με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Ναι, ναι. Με την Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το γεγονός, κύριε Μητυλινέο? Είναι το γεγονός που ήμουν παρόν στη Σαντορίνη, απευθύνω και χαιρετισμό, ότι βάλαμε σε πρώτη ταχύτητα τις Κυκλάδες όσο αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αφορούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ειδικά για Μύκονο και Σαντορίνη μπαίνουν στην πρώτη ταχύτητα τις Κυκλάδες. Και έχουμε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο σε 14 μήνες θα αλλάξει την εικόνα της Σαντορίνης για πάντα. Δηλαδή, θα οριοθετήσουμε το πλαίσιο όλο της πολεοδομικής γραμμής, που θα υπάρχει αρτιότητα, που δεν θα υπάρχει, που θα μπορούν
τα λιμάνια, πού θα μπουν οι βιολογικοί καθαρισμοί. Θα γίνει μια δουλειά απόλυτα νοικοκυρεμένη που πραγματικά θα βάλει σε τάξη πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στη Σαντορίνη όσον αφορά την οικοδόμηση. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα υπάρξουν και περιοχές στις οποίες θα μπορούμε να χτίσουμε, να χτιστούν σπίτια που θα αφορούν καθηγητές, δασκάλους, γιατρούς, γιατί πλέον τα νέα προβλήματα που αναδύονται, γιατί αυτά είναι νέα προβλήματα. Πριν 15 χρόνια δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα να έρθει γιατρός σε ένα νησί και να μην έχει που να μείνει. Και όμως αυτό συμβαίνει στην Άξο, συμβαίνει στη Σαντορίνη, συμβαίνει στη Μήλο, συμβαίνει στην Πάρο. Έρχονται γιατροί, καθηγητές, αστυνομικοί και δεν έχουν που να βρουν κατάλημα να μείνουν. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, είναι από τα μεγαλύτερα πλέον. Δεν θα έχουμε υπηρεσίες κοινωνικές από την πολιτεία που προσφέρονται, γιατί δεν υπάρχει σπίτι να μείνει κάποιος που θα έρθει στη Σαντορίνη. Αυτό λοιπόν έρχεται μέσα από το ειδικό πελοδομικό σχέδιο που ανακοινώθηκε από το Δήμαρχο σε μια κατάμεστη αίθουσα που ήσασταν και εσείς και καλύψατε την εκδήλωση αυτή. Και σε 14 μήνες από τώρα θα είναι έτοιμο και νομίζω ότι θα υπάρχει ερημότητα στους Σαντορινιούς να το αποδεχτούν και να συμφωνήσουν σε μια νέα κατεύθυνση για τη Σαντορίνη. Ωραία. Κύριε Νευρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα με ευχάριστα νέα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλει κάποιος να κάνει κάποιο σχόλιο? Νομίζω ότι έχουμε πει ότι για το αεροδρόμιο, το πεδίο προσγείωση μάλλον της Ανάδας, ότι έχει ξεκινήσει από 2016 όλη αυτή η ιστορία. Ελπίζω ότι ολοκληρώνεται, μου είπε ο Ιάκωβος ο Ρώσος, σε 2-3 μήνες. Και δεν είναι μονάχα ότι θα είναι. Εγώ χρονικά και χλωμό το βλέπω. Αεροσκάφος. Ναι. Είναι πρώτον ότι μπορεί, θα θυμάστε τα παλιά ελικοφόρα, τα μικρά, εκεί των 40 θέσεων, το να μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος 40 θέσεων. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ότι υπάρχει πρώτερη εμπειρία δημοτικού αεροδρομίου. Δηλαδή, υπάρχει στη Μύρινα της Καρδίτσας. Έτσι. Υπάρχει στο Μεσολόγγι, υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές. Υπάρχει εμπειρία και από ό,τι μου είπε ο Ιάκωβος ο Ρώσος, ο Δήμαρχος, έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Και το τρίτο είναι ότι θα είναι και οι αερολέσχες. Οι αερολέσχες οι οποίες αναζητούν νέες περιοχές ούτως ώστε να κάνουν τα ταξίδια τα οποία κάνουν εκεί πέρα και θα μαζεύονται 15-20 αεροσκάφη από κάθε αερολέσχη. Δεν είναι και φτωχούλιδες αυτοί που έχουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Λοιπόν, να είμαστε τώρα συνοπτικοί με τίτλους, γιατί έχουμε αθλητικά σήμερα και έχουμε ένα πολύ σημαντικό αθλητικό θέμα. Εγώ λέω ένα τελευταίο. Ναι. Για το νοσοκομείο, μια και είπε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ακόμα το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου. Ακόμα δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, θα ξαναγίνει συνεδρίαση. Προτάθη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και ο κύριος Μανώλης Λιβαδάρος, ο διευθυντής του τοκοκομείου γυροκομείου και τώρα. Ναι, έγινε πρόταση για τον Μανώλη. Έγινε πρόταση, αλλά μάλλον προσκλούει σε τυπικούς λόγους. Σε τυπικούς λόγους, λόγους τυπικών προβλημάτων. Μα δεν είχαν υπηρεσία, Δημήτρη, ότι αυτοί θα βγαίνουν από το ΑΣΕΠ. Λοιπόν, όχι, όχι. Επειδή είναι ΔΕΠΟ, επειδή είναι δημόσια επιχείρηση κοινή ωφέλεια, υπάρχουν κάποιοι τυπικοί λόγοι, δηλαδή πτυχιακοί τίτλοι, για να το πούμε. Γιατί θυμάμαι όταν έφυγε ο Διαμαντόπουλος, Διαμαντόπουλος λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Τον προηγούμενο. Ο Μαλαματένιος. Ο Μαλαματένιος μου είχε πει ότι για λίγο θα έρθει ο Διαμαντόπουλος, γιατί στη συνέχεια θα ισχύσει το σύστημα επιλογής με το ΑΣΕΠ. Και τον το θέμα είναι τώρα ότι είναι τα τυπικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για τη διοίκηση ενός νοσοκομείου. Δεν ξέρω αν καλύπτονται αυτά, αλλά παραμένει ως ισχυρό φαβορή η κυρία Μπουρμπουδάκη. Προτάθηκε και ο κύριος Λιβαδάρος και κατατέθηκε και ερώτηση για το νοσοκομείο της Σαντορίνης από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος χτες. Ωραία. Αποδεσμεύουμε τον Δημήτρη να τον αφήσουμε να φύγει πιο νωρίς σήμερα, γιατί έχουμε αθλητικά. Και στα αθλητικά, όπως ξέρετε, ο Δημήτρης δεν καταλαβαίνει, δεν τα πάει καλά. Πάω στη Γεωργία. Επειδή είμαι καλό, με σημαίνει και καλό Σαββατοκύριακο στον Δημήτρη. Δεν θέλω να καταχρώσω τον χρόνο σας λόγω των αθλητικών, γιατί έχουμε και καιρό. Έχουμε και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. 12 Σάββατο, 14 Δευτέρα και 15 Νοεμβρίου θα έχουμε επιπλέον διακοπές ρεύματος. Για το Σάββατο, 8 με 1 στο Βουρβούλο και στην ευρύτερη περιοχή του Μνημείου των Ηρώων. Ναι. Είναι πολύ κεντρικό σημείο στο Βουρβούλο. Οπότε από τις 8 μέχρι τις 1 αύριο δεν θα έχετε ρεύμα. Τώρα από τις 8 μέχρι τις 11 τη Δευτέρα δεν θα έχετε στο Βόδωνα και στην περιοχή Ινοποιείου ΓΕ και στο εστιατόριο Γαλήνη. Αυτό δεν είναι προς το Μονόλιθο. Ναι, στο Μονόλιθο είναι. Στο Μονόλιθο είναι ανάμεσα Μονόλιθο και Καμάρι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έχετε ρεύμα από τις 8 μέχρι τις 11 σε αυτές τις περιοχές. Για την Τρίτη τώρα, 15 Νοεμβρίου, από τις 8 μέχρι τις 11, δεν θα έχετε στις περιοχές Πετά, Πατινιώτη, Τζανετής, ΒΕ, Λαγκάδι, Μπόθωνα, Έξω Γωνιά, Άγιος Χαράλαμπος, Δεξαμενή, Τελιάθ και Βορεινά Πύργο. Και μια καλούδα που έχουμε μέχρι στο στούντιο.
Ωραία. να δούμε το πλάνο της Τατιάνας. Έχετε και ο Αντώνης εδώ. Να το φτιάξεις. Ή θα μείνεις εσύ, θα μείνεις. Θα μείνω λίγο. Ναι, με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν, θα την έχουμε διπλό πλάνο με τον Αντώνη. Πάμε, Γεωργία, παρακαλώ. Όπως σας είπα, μεγάλη προσοχή και για την Δευτέρα και για την Τρίτη, 15 του μηνός. Θέλετε να σας πω και στον καιρό, θέλετε να σας πω, να σας πω λίγο ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει αυξημένη ροή στους επισκέπτες και στους ταξιδιώτες στα καράβια από όλες τις Κυκλάδες, καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών αλλά και ανθρώπων που ήρθαν να εργαστούν στο νησί για τη σεζόν λόγω της λήξης της σεζόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε 11 Νοεμβρίου έχουν αρχίσει και κλείνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, θα υπάρξει πολύ μεγάλο συνωστισμός στα λιμάνια και στα αεροδρόμια. Οπότε λίγη υπομονή σε όλες τις Κυκλάδες, θα έχουμε λίγο παραπονεκτική. Ένας χαμπαράς μας. Χαμπεράς, ναι. Χαμπαράς, όχι χαμπερά. Εμείς χαμπερά το λέμε. Εσείς φαίνεται χαμπερά. Γιατί είναι το χαμπέρι από το νέο. Αγαπητέ Αντώνη, καλώς ήρθες. Μια δεν χαμπαριάζει. Δεν χαμπαριάζει. Ένα από κι εγώ κανονίσκα. Γιατί έχω έρθει λίγο με καθυστέρηση. Ναι, και εκτάκτος. Βοήθεια. Να πούμε ότι είσαι και εκτάκτος εσύ σήμερα, ε. Όχι, εντάξει, θα αρχίζω σιγά σιγά. Δεν θα γκώνω αυτά, μην φοβάσαι. Κάποιες φορές. Καλέ, θα πάω το καρδιακό, δεν μπορώ. Ωραία, να αποδεσμεύσουμε. Ένα λεπτό να αποδεσμεύσουμε την Τατιάνα. Την πεταλούδα να αποδεσμεύσετε. Πώς, τι έκανα, κυνηγούμε την πεταλούδα τώρα. Δεν γίνεται. Ωραία, θα μείνω. Σήμερα έχετε στο στούντιο να μας μιλήσει για τα αθλητικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά έλειπα τόσο καιρό και έχω σκουπίδια. Νέες δημοτικές παρατάξεις. Έχουμε ξεκινήσει πρωταθλήματα. Στο ποδόσφαιρο έχει γίνει χαμός. Έχει διαλύσει το ποδόσφαιρο, να το πούμε γι' αυτό. Έχει γίνει χαμός. Οπότε ήρθα έτσι με πολλά πολλά θέματα. Ωραία. Να τον αφήσουμε λοιπόν τον Αντώνη να μας... Αντώνη, να μας πεις καταρχήν για το σημερινό, για το αυριανό παιχνίδι, ακριβώς, το Αουθήρας. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το βόλεϊ. Γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Αουθήρας. Είμαστε εδώ μόλις στην πέμπτη αγωνιστική της Volley League γυναικών. Να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που θα έχουμε το Σάββατο, διεξάγεται όλη η ολόκληρη αγωνιστική. Στις 5 ΠΑΟΚ Μαρκόπουλο, στις 6 δύο αγώνες Λαμία Εγάλεο και Άρης Ζαών, στις 7 παρατέταρτο το ντέρμπι της Αθήνας ΑΕΚ Παναθηναϊκός, στις 7 το μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Σαντορίνη ΑΟ Θήρας Θέτη Δαβούλας και στις 8 Ολυμπιακός Ηλυσιακός. Στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής, σε 4 παιχνίδια έχει 12 βαθμούς. Το Μαρκόπουλο που ξεκίνησε εξαιρετικά έχει 11 βαθμούς και είναι στη δεύτερη θέση. 9 βαθμούς για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, 8 για την ΑΕΚ, 6 για τον Ηλυσιακό, 5 για Θέτη Δαβούλας και ΑΟ Θήρας, 5 για τον Άρη, 2 για τη Λαμία, χωρίς βαθμό ο Ζαών και το Εγάλαιο. Ο ΑΟ Θήρας που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με την ήττα στην Λαμία, έχει και την πρώτη του απώλεια βαθμών. Στη συνέχεια συνέχισε με νίκη επί του Ζαών στην Κηφισιά στο Ζιρίνιο. Είχαμε την ήττα εδώ με 2-3 από την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που βέβαια δεν ήταν το φαβορί. Έτσι, να το πούμε έτσι, γιατί η ΑΕΚ έχει εξαιρετική ομάδα την φετινή σεζόν. Ξεκίνησε καλά, αλλά ιτήθηκε στο tie break. Η ήττα από τον Νταμπλούχο Παναθηναϊκό συνέχεια στην Αθήνα. Και έχουμε τώρα μια σειρά παιχνιδιών με την ομάδα της Σαντορίνης να πρέπει να πάρει το μέγιστο των βαθμών. Ένα δηλαδή, παστάνε και το αυριανό. Ακριβώς. Είναι μια ομάδα με ίδιους στόχους η Θέτη. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Έχει και αυτή τους ίδιους βαθμούς, 5 βαθμούς, αλλά έχει ξεκινήσει με νίκη στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη με 2-3. Στην πρεμιέρα. Στη συνέχεια ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ που πάει για το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν με 3-0 στη Βούλα, δύσκολα βέβαια. Έπαιζε μετά με τον Ολυμπιακό που ιτήθηκε με 3-1, πήρε σετ στο Μελίνα Μερκούρη και μάλιστα τα δύο σετ που έχασε Παναγιώτη κρίθηκαν στην παράταση, δεν κρίθηκαν στα 25, έτσι να το πούμε. Πάντως... Και στη συνέχεια Βούλα Λαμία 3-0. Είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ δύσκολο για τον Αόθηρας. Ναι, είναι δύσκολο. Καλή ομάδα η Θέτιδα. Έχει καλή ομάδα η Θέτιδα. Ο Αόθηρας που στη συνέχεια παίζει με Γάλλο εκτός έδρας, με Ηλυσιακό εντός και με Μαρκόπουλο εκτός. Ο Ηλυσιακός θα έρθει εδώ, θα μας επισκεφτεί εδώ. Ακριβώς. Οπότε έχουμε μια σειρά παιχνιδιών με τον Αόθηρας να θέλει να πάρει το απόλυτο από αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια όλα κρίνονται στο γήπεδο. Γι' αυτό είναι ένα παιχνίδι μετά από το μάτς με την ΑΕΚ που πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
να βοηθήσουν τις αθλήτρες του κύριου Βάσοβιτς, ώστε να κατακτήσουν έτσι μια καθαρή νίκη, αν γίνεται. Ωραία, εγώ επειδή είμαι καλό παιδί, δεν θα σε ρωτήσω για τη Football League σήμερα. Για το ποδόσφαιρο, όχι, γιατί είναι, θα τα συζητήσουμε αυτά. Ναι, θα τα συζητήσουμε. Έχουμε καιρό. Θα συζητήσουμε. Εσύ είσαι στα καλύτερά σου. Όπως ναι. Και όπως βλέπεις και το στούντιο, είναι εκεί ένα ψηλό χρώμα. Πήρε ένα ψηλό χρώμα. Εκτός από τις καρέκλες που είναι κόκκινες. Μία καινούργια καρέκλα που φτάσουμε, έχουμε φτιάξει που κάτι την Τατιάνα. Τώρα, θέλεις να μας πας στο άλλο θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Όχι, θέλω να μιλήσουμε με τον Σπύρο το Μάκαρη. Ναι, θα τον πάρω, αλλά ξεκίνησες να τον αφήσεις μέχρι να πάρω εγώ τον. Να πω καταρχάς, εκτός της μεγάλης της ομάδας, την Κυριακή, τι δεν έχεις, τι θέλεις, εγώ εδώ για σένα, ό,τι θέλεις. Κάτσε, περίμενα. Στον αέρα θα τα κάνουμε όλα, δεν πειράζει. Στον αέρα, το τηλέφωνο, θα σου δείξει. Λοιπόν, θα στο δείξει η Γεωργία Ιδίελα. Λοιπόν, εκτός της μεγάλης ομάδας, θυμίζουμε, Σάββατο στις 7 με την Θέτη Δαβούλα για την 5η αγωνιστική της Volley League γυναικών, την Κυριακή το πρωί στις 11.30 για την κατηγορία Cup 20, την κατηγορία των νεανίδων, όπως τη λέγαμε χαρακτηριστικά παλαιότερα. Η ομάδα της Σαντορίνης ξεκινάει ο αόθυρας στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις απέναντι στον Απόλλωνα Νάξου, μια πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε και τις νεαρές αθλήτες, γιατί αυτές είναι και το μέλλον έτσι, του τόπου αθλητικά στο κομμάτι του βόλεϊ. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν έχουμε κοντά μας τον Σπύρο το Μάκαρη. Τον συνεργάτη και φίλο από το sportkiklades.gr. Καλησπέρα από τη Σαντορίνη στην όμορφη Νάξου. Ακούς Σπύρο? Ω, μια χαρά, ναι. Ωραία, σε ακούμε κι εμείς. Ωραία, επειδή εγώ δεν θα τον ακούω πολύ καλά, έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορά και την Σαντορίνη αλλά και όλο τον ομοκυκλάδο. Σπύρο, μας λες τι έχει συμβεί για να καταλάβουμε όλοι? Γιατί μας λένε, κάποιες ομάδες θα παίξουν, κάποιες δεν θα παίξουν. Κάποιες θα παίξουν το Σαββατοκύριακο, ο πύργος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εξήγησε όσο πιο απλά μπορείς σε εμάς και στον κόσμο να καταλάβουμε, τον Αντώνης θα ξέρει βέβαια, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση και έχει την ακτή στον αέρα το Κυκλαδίτικο Πρωτάθλημα. Και αν έχει ευθύνη και η ΕΜΣ Κυκλάδων. Έχει την ακτή σε όλα τα επίπεδα και ξέρεις, η υπόθεση με τα Μητρώα δεν έχει να κάνει μόνο για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Για παράδειγμα, αν ο πύργος αυτή τη στιγμή είχε τμήμα βόλεϊ, τμήμα μπάσκετ, τμήμα πινκ-πονκ, καλλιτεχνικό πατινάζ, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε πρωταθλήματα. Δεν αφορά δηλαδή μόνο το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και επειδή αφορά 5 ομάδες συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, είναι μεγάλο θέμα γιατί τεινάζονται τα πρωταθλήματα στον αέρα και μιλάμε για αεραστεχνικό αθλητισμό που είναι το σημαντικότερο, δεν μιλάμε για τον πρωταθλητισμό. Θα υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αθληθούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Να μας πει ο Σπύρος περισσότερα και να, έτσι να λύσουμε το θέμα. Για ξεκινά και πες μας τι γίνεται, Σπύρο. Νομίζω ότι, αν και δεν τον ακούω καλά τον Αντώνη, νομίζω ότι όλο το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι σε αυτά που λέει. Ότι το αποτέλεσμα είναι ότι η νεολαία των Κυκλάδων και τα παιδιά από νησιά που έχουν μοναδική διέξοδο το χειμώνα στην άθληση, το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και μιλάμε για τα παιδιά ιδιαίτερα από τη Σύφνο, ιδιαίτερα από την Νίο, ιδιαίτερα από είναι σωματεία. Μοναδικά. Ναι. Το θέμα έχει να κάνει περισσότερο με το τι γίνεται, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που γνωρίζουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης. Ένα σωματείο προσφεύγει στη Γενική Γραμματεία για να καταγγείλει την Ένωση. Μια Ένωση η οποία, εντάξει, μέχρι σήμερα γνώριζε καλά το νόμο, έκανε πολλές ενέργειες ώστε να μην αποβάλει τα σωματεία, το κράτησε όσο μπορούσε, θα κρίνουν άλλοι αν αυτό είναι σωστό ή δεν είναι. Για μένα είναι σωστό, γιατί το ζητούμενο είναι να είναι τα παιδιά και να αθλούνται. Υπάρχει λοιπόν η καταγγελία του Άμι Συντηρέα στην Γενική Γραμματεία, η οποία ουσιαστικά ζητούσε από τον Υπουργό τον κύριο Αβγενάκη να κάνει κάτι, καθώς η Ένωση επέτρεπε σε σωματεία που δεν ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρό, δεν είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι αυτά τα σωματεία για να εγγραφούν υπολοιπόταν κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες.
ήταν μακριά λίγα κλικ από το να εγγραφούν. Τα περισσότερα σωματεία έχουν όλα τα έγγραφα στα χέρια τους και είναι έτοιμα να μπουν στο Μητρό αύριο το πρωί να ανοίξει. Σε 10 λεπτά θα είναι εγγεγραμμένα. Αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε για να μην αφήνουμε ερμηνείες ότι αυτά τα σωματεία το είχαν αναμελήσει το θέμα ή ότι είναι παράνομα ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ο ΑΟ Πύργου, ο ΑΣΥΟΥ, ο Αστέρας Θαλαγίας, ο ΑΟ Σερίφη και ο Πανεπιστημιακός έχουν τεθεί εκτός επίσημων διοργανώσεων και η πέτειος είναι σίγουρα ο Νηρέας, γιατί διαβάζω πολλά ότι δεν φταίει και ίσως κάτι έπρεπε να γίνει κτλ. Αν δεν υπήρχε αυτή η καταγγελία, θα υπήρχε ο χρόνος, νομίζω, και ο Υπουργός σίγουρα θα λάβαινε μέρημνα, γιατί είναι ενημερωμένος πλήρως για το τι γίνεται, ώστε να ανοίξει κάποια στιγμή το Μητρό και να τακτοποιηθούν και αυτές οι 5 ομάδες των Κυκλάδων. Και να βάλουμε άλλη μια σημείωση εδώ, Αντώνη και Παναγιώτη, να πούμε ότι δεν είναι τα μοναδικά σωματεία που είναι σε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά σωματεία, με τη διαφορά ότι στους άλλους νομούς δεν έχουμε καταγγελίες. Α, συμβαίνουν κάτι αντίστοιχα, δηλαδή, αντίστοιχο και υπάρχει πρόβλημα σε πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και αλλά και δεν γίνανε καταγγελίες και γι' αυτό να τονίσουμε κάτι, να τονίσουμε κάτι καταρχάς, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Εγώ θα προσπαθήσω, Παναγιώτη, την άλλη εβδομάδα, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και δεν έχουμε τη δυνατότητα, να φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Φρέρι, έτσι, να μας μιλήσει. Αλήθεια, τι λέει ο κύριος Φρέρις? Αλλά θα ήθελα να φιλοξενήσουμε και την πλευρά του Νηρέα, που έκανε την καταγγελία, για να ακούσουμε όλες τις απόψεις, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας άποψη, αλλά καλό θα είναι να ακουστεί και η άλλη άποψη. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά, σαν Αντώνης Κοράης, έτσι, που δραστηριοποιούμε εδώ στις Κυκλάδες, εννοείται είμαστε υπέρ της νομιμότητας, έτσι, και ότι προβλέπεται να γίνει, απλά είναι κάπως διαφορετικά τα δεδομένα στις Κυκλάδες. Μιλάμε για το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Ευρώπης, μπορεί να ακούγεται έτσι βαρύ, αλλά είναι, έτσι. Μιλάμε για αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού, που το αντιμετωπίζουμε σε όλο το φάσμα και σε όλα τα αθλήματα, και μιλάμε για κάποια μικρότερα νησιά που οι άνθρωποι, επειδή το έχεις βιώσει και εσύ, Παναγιώτη, έχεις παίξει σε ερασιτεχνικό επίπεδο, πολλές φορές βάζουν και από την τσέπη τους για να πάνε να παίξουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό που έγινε, στερούμε όχι μόνο από τους μεγάλους, έτσι, αλλά και από τα νέα παιδιά, το δικαίωμα στο να πάνε λοιπόν, να αγωνιστούν σε πρωταθλήματα επίσημα της Ένωσης. Λοιπόν, εκεί είναι για μένα το ρεζουμέ. Έχουν ήδη βγει ανακοινώσεις από άλλες ομάδες, από παράγοντες που ουσιαστικά καυτηριάζουν αυτό το κομμάτι, γιατί χάνεται το κομμάτι της αλληλεγγύης, έτσι, στα σωματεία των Κυκλάδων, που στην τελική, ρε Παναγιώτη, όλα, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο, άλλα είναι πιο εύπορα, να το πούμε έτσι, και άλλα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν, έτσι, πάνω κάτω, όλα τα σωματεία, με τις μετακινήσεις, και ας μείνουμε στο κομμάτι ότι καμία ομάδα από αυτές που δεν έχουν μπει ουσιαστικά στο Μητρό δεν ζητάει να μπει από το παράθυρο και. Σου λέει ότι να υπάρχει μια βοήθεια. Ήδη οι τρεις ομάδες, αυτό που είπε και ο Σπύρος, δηλαδή ουσιαστικά είναι θέμα τυπικό, γιατί έχουν τα πάντα, έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε να βρεθεί λύση και να θέλουμε, ζητάμε από τα παιδιά και από τον κόσμο να στρέφεται στον αθλητισμό, όχι να διώχνουμε τον αθλητισμό. Όσο σε αυτό που ρώτησε ο Παναγιώτης πριν. Ναι, δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΦΣ, που ξέρουμε ότι είναι και διπλωμάτης και έχει και γνωριμίες και είναι και ένας άνθρωπος τέλος πάντων που λύνει προβλήματα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για αυτό το θέμα στο. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, ότι αυτή η καταγγελία, γιατί πρέπει να γνωρίζει όλα ο κόσμος, δεν πήγε ποτέ στην ΕΦΣ Κυκλάδων. Ο πρόεδρος. Από ό,τι μίλησα μαζί του και πληροφορήθηκα, ενημερώθηκε αφότου είχε κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία. Δηλαδή, ο Νηρέας δεν πήγε καν στη διαδικασία να παραπονεθεί ή να καταγγείλει ακόμα έστω στην Ένωση αυτό το γεγονός ή να ζητήσει, εν πάση περιπτώσει, να κάνει κάτι η Ένωση. Έτσι λοιπόν πιάστηκε, θα λέγαμε, εξ απρόπτου ο πρόεδρος. Από τότε έχουν κινηθεί κάποιες διαδικασίες. Και αυτό που είπε
ο Αντώνης πριν, έχει υψωθεί ένα τείχος αλληλεγγύης γύρω από αυτές τις ομάδες. Πολλοί παράγοντες, μεταξύ αυτών και ο κ. Σουστέρης, ο κ. Κουλουμπής, ο Παμιλιακός, ο πρόεδρος του Παμιλιακού, ο κ. Βαμπακάρης. Ομάδες έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις και στηρίζουν την όλη αυτή η κατάσταση. Έχει φτάσει και ψηλότερα το θέμα, έχει ενημερωθεί και ο ίδιος υπουργός, οι βουλευτές μας. Νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί είναι αδικία πραγματικά να είναι σωματεία καθόλου ανώμημα, σε λίγα λεπτά να μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους αυτή τη στιγμή και να μένουν εκτός διοργανώσεων χωρίς, κατά τη γνώμη μου, κανένα απολύτως λόγο. Και οι ακαδημίες για μένα, τα σωματεία, εφόσον επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρό, θα έπρεπε να είναι απλή η διαδικασία. Είναι άλλο να μην επιθυμείς και άλλο να επιθυμείς. Τώρα, αν λείπει σε κάποιον ένα χαρτί, μια υπογραφή ή μια σφραγίδα, αυτά νομίζω μπορούν να βρεθούν σε δεύτερο χρόνο. Δεν μπορεί να αφήνεις ένα σωματείο και παιδιά εκτός αθλητισμού για απλά διαδικαστικά θέματα. Και μιλάω και για το θέμα του Πανσυφναϊκού. Το πρωί μιλούσα με τον πρόεδρο, τον κύριο Χουζούρη, για να δω, ας πούμε, πού βρίσκονται οι διαδικασίες. Και με ενημέρωσε ότι όλα τα χαρτιά κτλ. Τα μαζεύει από άλλα νησιά. Δεν υπάρχει στη Σύφνο υπηρεσίες κτλ. Δηλαδή να πάρει ένα χαρτί από το επαρχείο που χρειάζεται. Θα πληρώνει δικηγόρο στη Μήλο, θα πάει ο δικηγόρος εκεί, θα κάνει αίτηση, θα περιμένει 20 μέρες, ένα μήνα. Δεν είναι τόσο απλές οι διαδικασίες. Ωραία, κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ, επειδή άκουσα πριν που μιλούσε ο Αντώνης για τις εγκαταστάσεις, είναι παράτυπο τώρα τα παιδιά να προπονούνται στις εγκαταστάσεις? Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση. Αν είναι παράνομο να χρησιμοποιούν τα παιδιά τις εγκαταστάσεις. Παιχνίδια δεν μπορούν να παίξουν, ούτε καν να προπονηθούν. Βάσει του νέου νόμου Αδιανάκη, όσα σωματεία δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό, απαγορεύεται να μπαίνουν σε αθλητικούς χώρους ακόμα και για προπόνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα πέφτει το μπαλάκι, να ξέρεις, πέφτει το μπαλάκι στους Δήμους. Έτσι. Γιατί μιλάμε ότι δεν έχει καμία ομάδα δικό της γήπεδο, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εκτός λοιπόν, από τον Παντινακό που είχε. Ναι. Τώρα είναι δημοτική δήμη, θα το βάζω. Ο Δήμος, δηλαδή, αν θέλει, ο Δήμος της Σύφνου π.χ. ή ο Δήμος της Ίου ή ο Δήμος της Σαντορίνης, μπορεί, αν θέλει, να σου πει ότι ξέρεις κάτι. σε βγάζω από το γήπεδο. Μιλάμε, δηλαδή, τώρα και ξαναλέω, υπήρχε ένα μεγάλο περιθώριο. Υπήρχε και, πώς να το πω, κακώς κάποιοι καθυστέρησαν. Δεν το εξετάζουμε αυτό, αυτή τη στιγμή, αυτή τη δεδομένη στιγμή. Εξετάζουμε το κομμάτι, το τι πρέπει να γίνει για να βρεθεί λύση, για να μην μείνουν κάποιοι άνθρωποι εκτός του αθλητισμού. Και μην ξεχνάμε και την παράμετρο ότι δεν μπορούν να πάνε να αγωνιστούν αλλού. Έτσι, δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδος τώρα. Οπότε, για παράδειγμα, αν πούν αποβάλουμε τον πύργο από το πρωτάθλημα, οι αθλητές του Πύργου ή οι αθλητές της Ίου να πάνε να αγωνιστούν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στην ομάδα της Σαντορίνης ή στην ομάδα της Νάξου. Κατανοητά. Λοιπόν. Τώρα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, πιστεύω, με μάκαρη. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, να αφήσουν έτσι. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή μία έκτακτη απόφαση του Υπουργού. Αυτό που ζητάνε τα σωματεία είναι να ανοίξουν έστω για ώρες, έστω για μία-δύο μέρες το Μητρό, ώστε να προσκομίσουν ότι τα έγγραφά τους που τα έχουν εξ ολοκλήρου και να ενταχθούν και να συνεχίσουν κανονικά την αγωνιστική δραστηριότητα, πράγμα νομίζω που είναι και το πιο δίκαιο στην παρούσα φάση, γιατί ξαναλέω, δεν είναι ούτε σωματεία που δεν θέλουν να εγγραφούν στο Μητρό, δεν είναι ούτε σωματεία που δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα, άρα δεν βρίσκω και το λόγο να είναι εκτός Μητρώου αυτή τη στιγμή, μέσα από μια απόφαση, μια εντολή του κ. Αυγενάκη, ο οποίος κατά το παρελθόν θα πρέπει να πούμε ότι είχε επιδείξει ευαισθησία και όλοι ελπίζουν ότι θα επιδείξει και τώρα. Ο Πύργος, να πούμε ότι έχει κάνει και ενέργειες, έχει στείλει ήδη προσωπική επιστολή στον Υπουργό και αναμένει. Σπυρό, επειδή δεν έχουμε χρόνο, δύο κουβέντες. Αφήνουμε το κομμάτι, θα ασχοληθούμε σίγουρα και την άλλη εβδομάδα με αυτό. Δύο κουβέντες απλά. Τι αγωνιστική δραστηριότητα, επειδή στην Άξο έχετε τη χαρά να φιλοξενείτε φέτος δύο ομάδες σε εθνικές κατηγορίες στο κομμάτι του μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει το πρόγραμμα και αν έχει κάποια αγωνιστική υποχρέωση. Ωραία. Να πούμε ότι εκτός το πλούσιο πρόγραμμα της ΕΣΚ, το οποίο θα πρέπει να πούμε, Αντώνη, ότι είναι πολύ εμπλουτισμένο φέτος με πολλές κατηγορίες και πολλούς αγώνες, και είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να το πούμε όλους τους αγώνες, είναι περισσότερο από 15. Να πούμε ότι στη Β' Εθνική ο Παπάς στα Φανάρια
αγωνίζεται σε ένα τέρπι απέναντι στο Μήλο. Ίσως η πιο ισχυρή ομάδα της κατηγορίας. Να πας λοιπόν τα φανάρια, αγώνας Μήλων στις 6 ώρα, αύριο το απόγευμα στο Δακνάτσου. Και την Κυριακή, στην ίδια κατηγορία, στη Β' Εθνική λοιπόν, ο Αομικόνο υποδέχεται τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 4 η ώρα στο κλειστό της Μικόνου. Και επειδή έχουμε και εκπρόσωπο στην Γάμα Εθνική, τον Παναξιακό, φέτος ως γνωστόν, που πήρε τη Wild Card, αγωνίζεται για την έκτη αγωνιστική, ζητώντας έτσι το πρώτο θετικό του αποτέλεσμα, την Κυριακή λοιπόν απέναντι στην ΑΕ Πετέλης. Στην Πετέλη στις 1 ώρα, όποιος επιθυμεί η κλαδί της μπορεί να πάει για να παρακολουθήσει το παιχνίδι στην Αθήνα. Ωραία. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με ευχάριστα νέα μέσα στην εβδομάδα. Μακάρι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Σπύρο. Λοιπόν, κλείνοντας, τρίτη εθνική και στο ποδόσφαιρο, τέταρτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική, ΑΕΜ Εικόνου Φοίνικας Νέας Επιδαύρου. Δυστυχώς δεν έχουμε ομάδα από την Σαντορίνη στην εθνική κατηγορία, Παναγιώτη, μετά πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 3 αυτό το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Μικόνου. Στην πρώτη κατηγορία της ΕΨ Κυκλάδων, Παναξιακός Παμιλιακός το Σάββατο στις 3 και 4 και Ελλάσσης Σύρου ΑΕ Πάρου στις 7 και 4. Και στην Β' κατηγορία για τον πρώτο όμιλο, Παστίνου Ανδριακός την Κυριακή στις 12.30 και ΑΕ Μικόνου Β' ΑΟ Πάγου την Κυριακή στις 2. Στο δεύτερο όμιλο, Παμιλιακός, η δεύτερη ομάδα του Παμιλιακού με τον Άψη Κύθνου το Σάββατο στις 3 και στο τρίτο όμιλο Πας Νάξου Φιλότη την Κυριακή στις 3. Ενώ μην ξεχνάμε και εδώ στο Δάπος έχει ξεκινήσει και το Δάπος Basketball League. Βρίσκεται στη δεύτερη αγωνιστική, ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή. Την Κυριακή που θυμίζουμε στις 11.30 το πρωί, Αόφυρας Απόλλωνας Νάξου. Και το Σάββατο θα είμαστε και εμείς εκεί για να μεταδώσουμε, Παναγιώτη, ζωντανά το παιχνίδι το, του Αόθυρας με την Θέτη Δαβούλας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μια σεζόν που έχει πάρα πολλά ντέρμπι, θα δούμε ωραίο βόλεϊ, πλούσιο θέαμα, αλλά με ομάδες που έχουν δυναμώσει ακόμα περισσότερο σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς βλέπουμε και τις ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά, Παναγιώτη, να είναι έτσι αρκετά δυνατές και να βλέπουμε αποτελέσματα και αμφίροπα παιχνίδια. Αυτά. Ωραία, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Πάω στη Γεωργία γρήγορα να δούμε τι άλλο έχουμε. Επειδή να πούμε για τον καιρό, τι θέλετε. Γιατί έχουμε αφήσει και την Τατιάνα σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, από Δευτέρα θα τα πούμε. Από Δευτέρα, όλα. Πες μας τον καιρό να κλείσουμε. Λοιπόν, για τον καιρό, Παρασκευή σήμερα στους 20 βαθμούς Κελσίου από εδώ και πέρα η μέγιστη θερμοκρασία. Στους 15 θα πέσει η ελάχιστη. Ηλιόλουστη θα είναι η σημερινή μέρα, ενώ αύριο περιμένουμε αραιή συννεφιά. Σταδιακά θα βλέπουμε από το Σαββατοκύριακο και μετά, Παναγιώτη, να πέφτει η θερμοκρασία, καθώς οι άνεμοι είναι βοριάδες μέχρι και 4 μποφόρ. Θα δούμε αύριο στους 19 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία. Στους 10 θα πέσει αργά το βράδυ η ελάχιστη. Όπως καταλαβαίνεις, από σήμερα προς αύριο θα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά με το κρύο. Για την Κυριακή, αραιή συννεφιά στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στους 15 θα πέσει η ελάχιστη. Ενώ και πάλι την Δευτέρα θα ακολουθήσει ο ίδιος καιρός με ελάχιστη συννεφιά. Να πούμε ότι από Δευτέρα βλέπουμε να αυξάνονται και τα μποφόρ τα βοριαδάκια. Έτσι. Να σημειώσουμε πριν να κλείσουμε για άλλη μια φορά τη σημερινή μεγάλη και σπουδαιότητα του παιχνιδιού του Αόθυρας και θέλουμε να είστε όλοι εκεί στις 7 η ώρα αύριο, Σάββατο. Και δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, μην παραλείψετε να θυμάστε ότι αύριο το Βουρβούλα από τις 8 μέχρι τις 1 δεν θα έχει ρεύμα, ενώ την Δευτέρα από τις 8 μέχρι τις 11 ο Βόθωνος και ο Μονόλιθος. Ωραία. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θα έχουμε και μια ευχάριστη έκπληξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι λέμε. Βεβαίως, πολύ σωστά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Να είστε καλά.